Λίγο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Και πάμε λοιπόν να δούμε αμέσως τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση σήμερα οι δύο προπονητές. Πρώτα για την ΑΕΛ ο Ζόρζε Κώστα, Ντεγκρά Τζούνιορ Μπεμπέ Καρλίτος Μοντέιρο Σα, Ουόν, ο οποίος επιστρέφει μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε, Αϊρόσα, Σακέτη, Ντεντέ και Βόου. Σε ένα 4-4-2 η γαλαζοκίτρινη της Λεμεσού, η περιοχή, η σέντρα που γίνεται, η μπάλα περνάει, ο Κουντούλ έχει υποδειχθεί πρώτα σε θέση offside παίκτης της ΑΕΛ. Αυτός για τον Μοντέιρο, περιμένει ο Βόου την μπάλα, θα προτιμήσει τη λύση του Σακέτη, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου είναι ο Ορλάντο Σα. Ο Ορλάντο Σα προσποιείται, πάει να ελευθερωθεί για το σουτ, απομακρύνεται η μπάλα προς τα έξω, θα την κερδίσει ο Τόφα, θα τη χάσει όμως ο Μπεμπέ, το σουτ είναι καλό. Στην ΑΕΛ, στο δεύτερο μισό, ο Εστεμπάν Σακέτη, ο Μαϊκόν Αραούχο στο φάουλ, χαμηλά έψαξε τον Ντόσα Τζούνιορ που είχε προωθηθεί, ο Κουντούλ όμως, αλλά την έχασε. Ο Ορλάντο Σα θα την κερδίσει. Ωρα πολύ όμορφα για τον Μοντέιρο, το σούτ από τον Μοντέιρο, όχι ιδιαίτερα δυνατό, ο Κουντούλ. Καρλίτος για τον Μοντέιρο, Καρλίτος, τώρα για τον Σακέτη στην περιοχή, ο Εστεμπάν Σακέτη ψάχνει χώρο, πέφτει, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει παράβαση, σωστά, ναι, υποδεικνύεται πέναλτι. Εδώ ξανά. Να το ξαναδούμε. Ο Ντάιμεν, ναι. Τελευταίες οδηγίες από τον κύριο Νικολάου, σφυρίζει ο Βοού και ο Κουντούλ θα μαζέψει την μπάλα, έχασε την ευκαιρία την μεγάλη ο Βοού να φτάσει τα 11 τέρματα. Τέιρο, τώρα για τον Ορλάντο Σα, αυτός και πάλι για τον Μαϊκόν δεν υπάρχει offside. Η σέντρα από τον Μαϊκόν δεν απομακρύνεται σωστά η μπάλα, το σούτ από τον Μοντέιρο έξω. Για τον Σακέτη γίνεται το λάθος, ο Μιρτάκοβιτς θα πάρει την μπάλα απέναντι από τον Ντεγκρά, ο Μιρτάκοβιτς στο σουτ, το διαγώνιο, ο Ντεγκρά θα πέσει και θα μαζέψει την μπάλα όμως που απόκουσε ο Κουντούλ. Ντεντέ για τον Βοού. Βοού επιχειρεί το διαγώνιο, σου την μπάλα μόλις έξω. Σε αμυντικούς και επιθετικούς. Ο Ντάιμεν εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει, προβολή, να δούμε ο Τόφας έξω. Ή ο Πεπέ. Αραούχο εκτελεί, είναι πολύ φάλτσο, το κλασέ από τον Βοούμι, η μπάλα περνάει έξω. Ορλάντο Σα, περιμένει κίνηση από τον Μοντέιρο, στέλνει την μπάλα ο Μοντέιρο για τον Μαϊκόν. Η σέντρα είναι καλή, το πλασέ γκολ, 1-0 από τον Βοού. Στο 57, ο Βοού στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, μετά από τις χαμένες ευκαιρίες που είχε. Ο Βόου καταφέρνει να στείλει την μπάλα στο πλεκτό του Κουντούλ, κάνοντας το 1-0 στο 57. Αφιερώνει και κάπου τον γκολ. Ο Βόου, ο οποίος έχασε πέναλτι, παίρνει σε εισαγωγικά το αίμα του πίσω, από αυτό εδώ το πλασέ. Πολύ όμορφο γκολ, πολύ όμορφο τελείωμα από τον Βόου, μπορεί να μοιάζει εύκολο αλλά δεν είναι. Με αυτό το εναέριο πλασέ ο Βοού. Μπεμπέ. Έχει χώρο, επιχειρεί το σουτ, είναι καλό γκολ! Εκπληκτικό τέρμα από τον Μπεμπέ. 2-0 με τη συμπλήρωση 60 λεπτών στο παιχνίδι. Ένα φοβερό τέρμα από τον Λουτσιάνο Μπεμπέ. Από τα 40 μέτρα κάρφωσε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Κουντούλ. Ένα τέρμα ασφαλώς δείγμα της μεγάλης ποδοσφαιρικής του αξίας. Από τον Μπεμπέ. Ξανά τον Κουλ. Ο Μαϊκόν βλέπει τον Μπεμπέ και κοιτάξτε από πόσο μακριά επιχειρεί το σουτ. Καρφώνει την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Κουντούλ. Ίσως ένα από τα καλύτερα τέρματα της φετινής χρονιάς αυτό που σημειώνει ο Μπεμπέ με αυτό τον εκπληκτικό κεραυνό. Ξεκάθετα και βρήκε τον Μοντέιρο.
Κάνει κίνηση και ο Ορλάντο Σα. Μοντέιρο ψάχνει χώρο για το σουτ. Το επιχειρεί ο Κουντούλ, θα πέσει και θα μαζέψει όμως. Και Ντόσα Τζούνιορ πάνω στην μπάλα. Ντόσα Τζούνιορ εκτελεί. Ο Κουντούλ μαζεύει. Πλανόπουλο. Να παίξει τον αδίμο τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Ορλάντο Σα το σουτ. Ο Κουντούλ με διπλή επέμβαση θα μαζέψει την μπάλα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο εδώ και ένα λεπτό. Μαϊκόνα Ραούχο, η σέντρα σουτ. Εμπό. Ο Εμπό που ανεβαίνει καθώς του δίνεται ο διάδρομος, περνάει στην περιοχή. Ο Ντάιμεν εκεί τον πίεσε, ο Εμπό σταμάτησε. Ο Λαζίνης, λάθος ο Μαϊκόν, ο Μαϊκόν Αραούχο το σύντρον. 3-0 από την πάσα του Ορλάντο Σα, ο Μαϊκόν Αραούχο με το αριστερό κάνει τα τέρματα της ΑΕΛ 3 στο 83. Ισραήλ που πανηγυρίζουν την επιτυχία ακόμη ενός τέρματος με τον Μαϊκόν, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει σημειώσει άλλα δύο τέρματα. Και πετύχει ένα με την Ανόρθωση στο Τσίριο Στάδιο και ένα με τον Απόλλωνα επίσης στο ντέρμπι της Λεμεσού, στον πρώτο γύρο των play-off εδώ. Ο Ντάιμεν θα περάσει την μπάλα στον Γαλανόπουλο, αυτός θα απομακρύνει την μπάλα. Ο Μαϊκόν περνάει στον Ορλάντο Σα, αυτός θα του στρώσει την μπάλα και με το αριστερό θα νικήσει τον Κουντούλ κάνοντας το 3-0 για την ΑΕΛ. Όμορφα για τον Ορλάντο Σα. Για τον Μιχάλη Κωνσταντίνου και πάλι άφησε για τον Μοντέιρο, επιχειρεί το σου το Μοντέιρο, Κουντούλ θα μαζέψει